Σειρά οικονομικών υποχρεώσεων που λήγουν στο τέλος του έτους θα πρέπει να διεκπεραιώσουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις, με τα τέλη κυκλοφορία πάντως να λαμβάνουν παράταση για 2 μήνες. Συγκεκριμένα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου θα παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Βεσιρόπουλος, η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συνέστηση των δυσκολιών αλλά και των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση. Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, ενώ η μη έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει πρόστιμο το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου επίσης λήγει κανονικά η προθεσμία για εξόφληση της δόσης του φόρου εισοδήματος, η πληρωμή της τέταρτης δόσης του ένφια και σειρά ακόμη υποχρεώσεων, για κάποιες από τις οποίες δεν αποκλείεται επίσης να δοθεί παράταση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων, Σπύρος Μπέκας. Επικρατεί η άποψη ότι ο Έλληνας πάει την τελευταία στιγμή. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, από την άποψη ότι ο Έλληνας πάει, μάλλον και ο κάθε άνθρωπος πάει όταν έχει χρήματα να πληρώσει. Όταν δεν έχει χρήματα, θα φτάσει μέχρι τελευταία μέρα ο άνθρωπος για να πάει να κάνει την πληρωμή του. Οπότε καλό είναι να ανακοινώνται πιο νωρίς οι παρατάσεις για να δίνεται και μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθήσουν να βρουν τα χρήματα έως την ημερομηνία που θα δώσουν. Δεν είναι της τελευταίας στιγμής ο Έλληνας, έχει μάθει πλέον, έχουν αλλάξει τα πράγματα, πλέον δεν υπάρχουν τα χρήματα για να είναι όσο πιο εμπρόθεσμος και ενήμερος μπορεί να γίνει. Ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε ακόμη στη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις επιχειρήσεις που προχωρά κανονικά, ωστόσο ακόμη υπάρχει μια ανοχή σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα από τις αρχές του νέου έτους. Η ΑΔΕ δεν έχει ακόμη ορίσει το ύψος των προστήμων για όσους δεν αναρτήσουν τα τιμολόγια, ενώ παράλληλα εκκρεμούν απαντήσεις σε θέματα που έχουν θέσει οι επαγγελματίες του κλάδου σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Ηλεκτρονικά τιμολόγια, το πούμε μία ακόμα φορά στον κόσμο ότι δεν έχουν πάρει παράταση, ισχύουν κανονικά από 1 Οκτωβρίου. Όλο το 2021 θα ανέβουν τα ηλεκτρονικά βιβλία μόνο τα έσοδα. Από το 1ο-1ο του 2022 θα ανεβαίνουν και τα έσοδα και τα έξοδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανοχή ως προς τις ημερομηνίες. Δεν έχουν οριστεί τα πρόστιμα ακόμα, δεν έχουν οριστεί οι πραγματικοί χρόνοι. Οπότε και εμείς θα ανεβάζουμε για το 22 μέχρι 31 Τρίτου του, συγγνώμη, για το 21 μέχρι 31 Τρίτου του 22 και από 1ο του 22 κανονικά ένα μήνα, αλλά με μια ελαστικότητα, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη και για δεν να δεχθεί όλο το πλήθος των τιμολογίων και να γίνουν σαφή κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε θέσει υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να μας δώσει τις λύσεις για να προχωρήσουμε και εμείς παρακάτω.